θέση και βάθος όλο το νόημα της γης μόνο κοντά σου φλόγα και άνθος. Όσα περάσανε για μένα σκάλα κοντά σου για να ρω τα τωρινά μου σκορπισμένα. Στις καρδιάς σου το βυθό, όσα περάσανε για μένα σκάλα κοντά σου για να έρθω τα τωρινά μου σκορπισμένα. Μες στις καρδιάς σου το βυθό και τα μελούμενα για σένα. Και τα μελούμενα για σένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Γεια και χαρά, και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε σήμερα να παρουσιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν το ΙΔΙΣΜΕ, το οποίο είναι το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, θα γίνει μια αναφορά στην ιστορία του που είναι πλούσια και σημαντική από την διευθύντριά του, την κυρία Σαρίογλου, την Ειρήνη. Θα βρεθήκαμε με αφορμή ένα ωραίο CD, μια πολύ ωραία έκδοση επιμελημένη με τον τίτλο «Και τα μελούμενα για σένα», που τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, και πάνω σε ποίηση του Δημήτρη Κάπα Παπακοσταντίνου, ενός σημαντικού ποιητή για τον οποίο θα σας πω δύο λόγια. Και επειδή μερικές προσωπικότητες, ξέρετε, πρέπει να τονίζονται, υπάρχουν ποιητές που έχουν περάσει λίγο στο άγνωστο κομμάτι της ιστορίας ή σε αυτό που θα έπρεπε να είχαν περάσει, δεν έχουν βρεθεί ακριβώς εκεί. Και έτσι συγκινούμαστε όταν βλέπουμε ότι βγαίνουν κάποιες πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις, όπως τώρα ένα δίτομο ποιητικό βιβλίο, το οποίο λέγεται «Ποιητικά Άπαντα» και αφορά τον Πάπα Κωνσταντίνου, το οποίο πραγματικά έχει εξαιρετικά ποίηματα. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την ποιητική γραφή του συγγραφέα, του ποιητή. Και θέλω να σας πω μόνο δύο φράσεις για τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου και θα σας μιλήσω και για το ΙΔΙΣΜΕ πάλι με δύο φράσεις για να μας τα πει και η κυρία Σαρίγλου στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κάπα Παπακοσταντίνου γεννήθηκε το 1915 και μεγάλωσε στην πόλη, απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής και της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τιμήθηκε επανειλημμένα για το σύνολο της συγγραφικής του δραστηριότητας. Το 1976 απέσπασε το βραβείο ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο Ουράνι της Ακαδημίας επίσης.
το 1978 έλαβε το δεύτερο κρατικό βραβείο δοκιμίων και κριτικής για το έργο του «Κριτική βιβλίου, σειρά πρώτη». Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και για την προσφορά του στην παιδεία και τα γράμματα της πόλης. Και το 1986 του απονεμήθηκαν το οφίκιο του Άρχοντα Νοταρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Δόκιμος ποιητής, αδέκαστος κριτικός, συνεργάστηκε με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά της πόλης των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Στα έργα του, εκτός από τις ποιητικές του συλλογές, συμπεριλαμβάνονται και τα Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, τα κρατικά μελετήματα, Πέτρος Χάρης, δοκιμιακή μονογραφία, σειρά πρώτη και σειρά δεύτερη και πολλά πολλά άλλα, κριτικές κλπ. Σας τα διαβάζω αυτά γιατί βλέπετε πόσα πολλά πράγματα ένας άνθρωπος ευγενής, χαμηλών τόνων σε ένα μεγάλο βαθμό, μπορεί να κάνει, και όλα αυτά έχουν το καθένα το δικό του βάρος. Ακόμα και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρθηκαν, Παναγιωτόπουλος, Χάρης κλπ, βεβαίως είναι ξεχωριστά ονόματα μέσα στο χώρο. Και θα σας πω για το Ίδισμε, ότι είναι ένας φορέας ο οποίος δουλεύει ασταμάτητα για την ιστορία μας, για τις ωραίες στιγμές, τις ξεχωριστές της ιστορίας, απλώνεται πολύ προς την Ανατολή, προς την πόλη, προς τη Σμύρνη, προς αυτές που λέμε πολλές φορές χαμένες πατρίδες, και βεβαίως προσφέρει πολλά στους Έλληνες αναγνώστες, στους Έλληνες ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, και βεβαίως η κυρία Σαρίογλου θα μας τα πει πολύ καλύτερα αυτά, που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, γιατί είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας, αφού ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σε μουσική Ανδρέα Αναγνωστόπουλου. Το βαθύ που σαν σιρήνα μας καλεί, χρώματα, αρώματα, φωνές, παλμοί με θύση, πάθος μεγάλο σκοτεινό που να με ρέψει δε βολεί. Μα τέποθε μια ζωή πως να το ζει. Με τα δικά μου τα φτερά να αναπλωμένα και γερά, μέσα στα μάτια να γελούν ρόδα και βάγια. Πάνω στο μέτωπο το χρόνο να παίζουν άστρα φωτερά, και την καρδιά μου να μεθούν ερώτων μάγια. Που θα ήταν στη ψυχή πόθος κανείς να μην ανθεί. Ως τον πολύχυμο καρπό θα έχω στραγγίξει, κι η ύπαρξή μου σαν καπνός κι άχνη σκιάς να διαλυθεί. Όταν ο θάνατος θα έρθει και θα μ' αγγίξει. Με τα δικά μου τα φτερά να αναπλωμένα και γερά, μέσα στα μάτια να γελούν ρόδα και βάγια. Πάνω στο μέτωπο το χρόνο να παίζουν άστρα φωτερά, και την καρδιά μου να μεθούν ερώτων μάγια. Με τα δικά μου τα φτερά να αναπλώ
μέσα στα μάτια να γελούν ρόδα και βάγια. Πάνω στο μέτωπο το χρόνο παίζουν αστραφότερα και την καρδιά μου να μεθούν ερώτων μάγια. Η δική μας πόλη λοιπόν σήμερα, και χαιρόμαστε γιατί παρουσιάζουμε ένα Κωνσταντινούπολιτη σπουδαίο ποιητή, ένα νέο συνθέτη με πολύ πολύ αγάπη για το ελληνικό τραγούδι, για την ελληνική μουσική, και έναν επιμελή εργάτη αυτού του χώρου, και βεβαίως την κυρία Σαρίεγλου, η οποία, όπως σας είπα και πριν, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και βέβαια η ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας του Ιδισμέ, που είναι μεγάλη και απλώνεται σε πολλά επίπεδα. Κυρία Σαρίεγλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή και χαρά η φιλοξενία σας, τα πολύ καλά σας λόγια για εισαγωγή, δεν ξέρω αν μας αξίζουν τόσο καλά λόγια. Είναι αλήθεια ότι υπηρετούμε τη μνήμη και όλο αυτό το όραμα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών συνεψίζεται, νομίζω, στη φράση του άλλου σπουδαίου ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη, στο «θυμάμαι, άρα υπάρχω». Mm-hmm. Για να συνεχίσουμε δηλαδή να υπάρχουμε, πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε έμπρακτα τη μνήμη. Και με αυτό το μουσικό CD και τα μελούμενα για σένα και την έκδοση, τη δίτομη έκδοση με τα ποίηματα του σπουδαίου Δημήτρη Παπακοσταντίνου, mm-hmm, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι ένας ποιητής που έχει βραβευτεί 4 φορές από την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν πήγαινε να πάρει τα βραβεία του και έμεινε άγνωστος. Οφειλεί λοιπόν προς τον Παπακοσταντίνου, που υπήρξε όχι μόνο σπουδαίος και καταξιωμένος ποιητής, αλλά δάσκαλος στα ελληνικά σχολεία της πόλης και αργότερα εδώ της Αθήνας. Έφτασε στο βαθμό του λυκειάρχη. Υπήρξε κριτικός λογοτεχνίας και στοχαστής, σαν τον Τέλο Άγρα. Είναι πολύ σπάνιος συνδυασμός ο ποιητής να είναι ταυτόχρονα και κριτικός λογοτεχνίας. Πίστευε όμως βαθύτατα ότι ο ποιητής δεν πρέπει να ασχολείται με τα βραβεία και τις δημόσιες σχέσεις. Κοσμικά κλπ. Καθόλου. Η ποίηση για την ποίηση. Ναι. Η ποίηση για την ποίηση. Υπήρξε δάσκαλος της μητέρας μου στην Κωνσταντινούπολη, της αείμνηστης και της Ραϊτζοπούλου Σαρίουγλου, φιλόλογος και η μητέρα μου. Γνωρίστηκα στη βιβλιοθήκη της μητέρας μου με τον ποιητή, το γνωρίστηκα εισαγωγικά. Πραγματικά τον ερωτεύθηκα και τον αγάπησα πάρα πολύ. Στα 17 μου χρόνια του έγραψα και ζήτησα μια ακρόαση, μια συνάντηση. Τότε ζούσε στην Κυψέλη, στην Αθήνα. Είχαν καταφέρει οι δικοί μας παράγοντες να εκδιωχτεί από την γενέτειρά του τη λατρεμένη του πόλη. Δεν τον έδιωξαν οι Τούρκοι, ναι, τον έδιωξαν οι δικοί μας παράγοντες, τα γη. Εκεί στην πόλη. Στην πόλη, ναι, 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 ναι. Και γιατί όμως, πέστε μου γιατί. Ήτανε άτομο που τολμούσε και που εξέφραζε τα κακώς κείμενα χωρίς δισταγμούς και ελεύθερα. Ασκούσε κριτική στη Ρωμιοσύνη, mm-hmm, και γι' αυτό τεκμηριωμένη κριτική, κύριε Ροδαμίτη. Μάλιστα. Τεκμηριωμένη κριτική. Ναι. Και αυτό δεν άρεσε βέβαια, ναι, στους κύκλους που ελέγχουν πάντα κάποιο σύστημα. Το σύνηθες. Ναι. Έτσι, έτσι. Ζήτησα λοιπόν συνάντηση από τον ποιητή, του εξήγησα ότι είμαι μαθήτρια, συγγνώμη, κόρη της μαθήτριάς του. Και μου έδωσε συνάντηση, όμως όταν ήρθα το 1990, 1η Φεβρουαρίου, να τον συναντήσω, φεύγει από τη ζωή ο ποιητής. Και έτσι μένει βαθιά στην ψυχή μου η αίσθηση του χρέους προς τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου, mm-hmm, που τόσο πολύ είχα αγαπήσει ανακαλύπτοντάς τον στη βιβλιοθήκη της μητέρας μου. Mm-hmm. Εγώ τον ποιητή λοιπόν δεν τον γνώρισα ποτέ και πάντα σε εισαγωγικά κατηγορούσα τη μητέρα μου πώς δεν διατήρησε μια επικοινωνία, μια φιλία. Βέβαια η μητέρα μου είχε μπλέξει με τα παιδιά, ξέρετε, ναι, με τα βιοποριστικά, ναι, δεν είναι εύκολα. Ναι. Τότε οι άνθρωποι γινόντουσαν και πολύ νωρίς γονείς. Η μητέρα σας τι ακριβώς έκανε, μια προσωπικότητα, πέστε μας. Η μητέρα μου ήταν μεταφράστρια, φιλόλογος, mm-hmm, υπηρέτησε το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, από το οποίο έχουμε αποφοιτήσει 4 γενιές γυναικών στην οικογένειά μου. Υπήρξε μια πολύ λαμπρή φιλόλογος, γιατί δεν έκανε το μάθημά της, mm-hmm, με ένα συμβατικό τρόπο. Πήγαινε πάντα πολύ παραπέρα. Στην πόλη έκανε
αξέχαστες μουσικοποιητικές βραδιές. Αυτά όλα για να στηθούν στην πόλη δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζονται άδειες από τις τουρκικές αρχές. Τα πάντα ελέγχονται. Και προσπαθούσε πάρα πολύ να συμβάλλει έτσι καθοριστικά για να ανυψώσει λίγο το πνευματικό επίπεδο των μαθητών της. Και δεν είναι νομίζω τυχαίο ότι μέχρι και λίγο πριν φύγει από τη ζωή είχε αλληλογραφία με όλους της τους πρώην μαθητές. Τη λάτρευαν. Είχε μια αμφίδρομη σχέση τέτοια. Είναι εντυπωσιακό πως κάποιοι άνθρωποι έτσι, με έναν τρόπο ευεργετικό προσπαθούσαν τη μόρφωση να την δώσουν με τον καλύτερο τρόπο, τον πιο εμπνευσμένο, και κυρίως να δώσουν τη φλόγα της μόρφωσης. Έχετε δίκιο. Ήταν μια ορεματίστρια. Της χρωστά ότι ανακάλυψα τον ποιητή χάρη στη τεράστια, απέραντη βιβλιοθήκη που είχε και τον αγάπησα πάρα πολύ. Το 2010 εκδώσαμε για πρώτη φορά στο ΙΔΙΣΜΕ, στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, τα ποιητικά άπαντα του Δημήτρη Παπακοσταντίνου. Τώρα ετοιμάζουμε να εκδώσουμε και τις κριτικές του μελέτες. Στο μεταξύ, δύο τραγούδια του Παπακοσταντίνου μελοποιήθηκαν από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη πριν από μία δεκαετία και τα τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Αυτά είναι τα τραγούδια των ντοκιμαντέρ για την Ήμβρο και την Τένεδο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά. Όμως ποτέ κανένας συνθέτης, εκτός από τον Ανδρέα Αναγνωστόπουλο, δεν τόλμησε να μελοποιήσει το έργο του Παπακοσταντίνου. Ναι, 12 ναι. τραγούδια. Και θεωρώ ότι και ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος αγάπησε τον ποιητή. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει τον Παπακοσταντίνο αν δεν τον αγαπήσει. Γι' αυτό και εσείς ωραία το κάνατε που βγάλατε ποιητικά άπαντα. Είναι ωραίο το άπαντα, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις έξω κάποια κομμάτια μια τέτοια ψυχή. Είναι ολοκληρωμένη περίπτωση. Και αν δείτε και το εξώφυλλο που βλέπω, που το έχετε βάλει σε μια ωραία φωτογραφία του ποιητή, είναι συγκινητικός ο τρόπος που κάθεται, που απλώνει τα χέρια του. Το ντύσιμό του, αυτό το παλιό πέτο των Κωνσταντινοπολιτών, που ήταν τόσο γοητευτικό, το πρόσωπό του που είναι φωτεινό και καθαρό. Τι να σας πω τώρα, είναι από μόνη της η φωτογραφία μπορεί να δημιουργήσει τον όλο, να τον διαβάσει ψυχικά που λέμε, να τον προσεγγίσει. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Ναι. Θεωρούν πάρα πολύ κριτικοί της λογοτεχνίας, όπως ο Πέτρος Χρονάς, ότι ήταν ο Παπακοσταντίνου το μεγαλύτερο πνευματικό κεφάλαιο της Κωνσταντινούπολης στον 20ο αιώνα, χωρίς υπερβολή. Και όταν λέμε Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για μια πόλη στην ακμή της. Σωστά, σωστά, σωστά. Αυτή ξεκινάει στα 1834 ναι. με την εποχή του Τανζιμάτου που παραχωρούνται για πρώτη φορά κάποιες ελευθερίες. Υπάρχει για πρώτη φορά ένα σύνταγμα. Σημαντικές όμως. Σημαντικές, τουλάχιστον πάνω στα χαρτιά θεωρούμαστε ίσοι πολίτες. Και τι κάνουν οι Έλληνες, οι Ρωμνοί της Ανατολής, οι Έλληνες της Ανατολής, επενδύουν στα γράμματα, στη γνώση, ιδρύουν σχολεία. Σχολεία πρότυπα, δηλαδή τα κτίρια αυτών των σχολείων είναι σαν τη Βουλή και έχουν μέσα 7 πιάνα με ουρά το καθένα, όπως και το δικό μου το σχολείο. Το ναι, Ζάπιο Παρθεναγωγείο ναι, ναι. Κωνσταντινούπολης είχε 7 πιάνα με ουρά μόνο για το μάθημα μουσικής. Ναι, και σε όλες τις πόλεις του ελληνισμού βέβαια. Γίνηκαν αριστουργήματα. Βέβαια, ένα Ξαγόριο σχολή στα Βουρλά, βεβαίως. Η Ευαγγελική σχολή στη Σμύρνη, το φροντιστήριο στην Τραπεζούντα. Αλλά και πιο κάτω, στην Αλεξάνδρεια, φυσικά. Στην Οδυσσό, σε όλα αυτά τα μέρη γίνηκαν σχολεία που τα βλέπεις και θες να μπεις μέσα να μάθεις γράμματα. Και πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές σας, νομίζω κύριε Ροδαμίτη, ότι σε αυτά τα σχολεία δεν πάνε μόνο οι Έλληνες της Ανατολής. Δεν είναι μια άλλη φυλή αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από τη Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, έρχονται ή στην πόλη ή στην Ανατολή και σπουδάζουν. Γιατί το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι τέτοιο. Είναι η παιδεία που λέμε. Έτσι. Και επίσης να προσθέσω, αν θέλετε, ότι και οι δασκάλοι που πηγαίνανε κάνανε αυτοθυσία. Αφήνανε οικογένειες, αφήνανε βολές και πηγαίνανε πού στο άγνωστο, μόνο και μόνο με την αγάπη της προσφοράς. Έτσι, η Φθαλία Δάμη, Καλλιόπη και Χαγιά, φυσιογνωμίες, φυσιογνωμίες. Ο Παπακοσταντίνου λοιπόν είναι συνεχιστής αυτής της παράδοσης της πνευματικής. Ναι. Όχι σαν θεωρία, ναι. αλλά σαν πράξη. Σαν σύνολο. Ακριβώς. Σαν οντότητα. Αρθρογραφή στα περιοδικά της εποχής, στα ελληνικά περιοδικά, ασκεί κριτική όπως σας είπα, γράφει ποίηματα. Πολύ συχνά οι μαθήτριές του στο Ζάπιο τον ρωτούν εάν είναι δικά του τα ποίηματα και πάντα με ένα μηδίαμα λέει ότι είναι ο πρώτος του ξάδελφος γιατί δεν θέλει να υπερηφανεύεται μες στην τάξη ότι είναι και σπουδαίος ποιητής. Ναι,
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε με αυτά που μας είπατε, φαντάζομαι προκαλείται το ενδιαφέρον κανείς να έστω να ψάξει λίγο αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τι πιστεύω, κυρία Σεριόγλου, ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε κάποιες αδικίες. Και αδικία θεωρώ το να μην έχουμε συμπεριφερθεί όπως πρέπει, σε μια αρμονία και σε μια αξιοπρέπεια, για ανθρώπους που αδικήθηκαν, που έφυγαν χωρίς να πάρουν τη θέση που τους αξίζει, για αυτούς που δούλεψαν τόσο πολύ για να είμαστε εμείς σήμερα καλύτερα. Και αυτή η πρωτοβουλία σας δείχνει και την ποιότητα της προσπάθειας και του Ιδρύματος και της δικής σας. Και σας ευχαριστούμε εμείς σαν εκπομπή γι' αυτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε. Κοινό το δίλη μου ολοκληρεί την ύπαρξη σε βυθό σκοτεινό. Στα χέρια μας κρατούσαμε τη γη, τον ουρανό. Τα γρυπνό σύμπαν έτρεμε στα δυο μες στα σου χείλη. Μια στις αβύσσου το χορό, μια στις κορφές απάνω. Είπα στην άκρα πληρώσει μαζί σου να πεθάνω. Από μεσήμερο πυρό κόκκινο χώμα. Τα λόγια βγαίνουν και ματώνουνε το στόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη, στην εκπομπή με τον Κώστα Κυριακάκη στην επιμέλεια του ήχου. Τη φροντίζει ο πάρα πολύ ωραία. Ακούμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να περνάτε καλά με αυτά που ακούτε, γιατί λέμε πράγματα που είναι και ιστορικής αξίας, αλλά που μας φτιάχνουν το σήμερα καλύτερο. Μας κάνουν πιο ενεργούς, μας κάνουν να ελπίζουμε ότι υπάρχει κάτι που έρχεται και κάτι που θα μας κάνει να είμαστε, να ζούμε μάλλον καλύτερα. Όλοι μαζί, σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα, σαν άνθρωποι τελικά. Και βέβαια η προσέγγιση του Ανδρέα Αναγνωστόπουλου, όταν μας ανακοίνωσε πριν από καιρό ότι ασχολείται με τον ποιητή και ψάξαμε τον ποιητή, είδαμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Και θέλω να ρωτήσω τον συνθέτη, τον Ανδρέα Αναγνωστόπουλο, που είναι εδώ δίπλα μου. Αντρέα, πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο του Παπακοσταντίνου, πώς τον ανακάλυψες? Καταρχήν, Θέμη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε για το κάλεσμα σήμερα στην πολύ όμορφη εκπομπή σου, που έρχονται τόσες σημαντικές προσωπικότητες. Mm-hmm.
η ανακάλυψη έγινε ένα κρύο βράδυ το χειμώνα. Είχα πάει να παρακολουθήσω το υπέροχο ντοκιμαντέρ «Η Ανατολή έδισε» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Παπαϊδίου. Του είδισμε, ναι. Ναι, ναι, του είδισμε. Και στο τέλος της παράστασης είδα σε μια άκρη του πάγκου τα δύο βιβλία του ποιητή. Μάλιστα. Με το πρώτο ξεφύλισμα αμέσως έπεσα σε κάποιες λέξεις, σε κάποια ποίηματα, και επειδή πάντα μου άρεσε να μελοποιώ ποίηση, αμέσως γύρισα στο σπίτι με χαμηλό το πιάνο για να μην ξυπνήσω τη Βασιλική και τον Άγγελο. Ξεκίνησα να βγαίνουν μελωδίες το ίδιο βράδυ. Βγήκαν γρήγορα δηλαδή. Αμέσως. Σε ενέπνευσε πολύ. Ναι. Ήσουν και από την επιρροή του ντοκιμαντέρ λιγάκι. Ήταν και επιρροή του ντοκιμαντέρ. Το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μια παραγωγή σοβαρή. Ναι. Η μουσική είναι του Γιάννη του Βοργία. Ναι. Φυσικά μετά την επόμενη μέρα άρχισα να ανακαλύπτω. Θησαυρούς. Την αγάπη, μεγάλο που είναι να αγαπάς. Για τη γυναίκα, μόνο κοντά σου ζω με πάθος το μεγαδόρο της ζωής. Πιο κάτω λέει το άγριο θαύμα της ζωής. Το φθηνό πορεινό, στα υγρά το κλαδά σου πένθησα φθινόπορα χρυσά. Για το οποίο βγήκα μετά μελωδίες, ήταν το διάστημα που έφευγε από τη ζωή ο πατέρας μου και εμπνεύστηκε από εκεί. Μετά όλη η αναφορά του στα καλοκαίρια, τα ξανθά τα καλοκαίρια. Τα ξανθά τα καλοκαίρια, μια στάχτη μου έμεινε στα χέρια. Τι μελένια μεθυσμένα δειλινά, τι φωτόχαρα παρθένα πρωινά. Πότε θα έρθετε πάλι καλοκαίρια χρυσά. Λες και να είναι το φεγγάρι, το τρελό μες στα κλαδιά. Αλλά και άλλα που δεν μελοποιούνται, απλή ένα απλό ποίημα, μια κουβέντα που αναφέρεται στο ένα σκόκοσά μου, τι γνωρίζει από τη θάλασσα. Μια απλή φράση. Το ποίημα «Η Βασιλεύουσα». Πόσα άλλα ποίηματα που επίσης μελοποιούνται και έχω σκαρώσει και άλλες μελωδίες. Η διάψευση, το αργά, μυστική ζωή, βραδιά, ζυγεύση εθέρ, καρδιά και νουν. Είναι τόσα τα ποίηματα που, ναι. Μπορείς να επανήλθεις. Που δημιουργούν μελωδίες. Ναι. Όλα τα ποίηματά του κρύβουν μέσα μελωδία που... και φυσικά διαβάζοντας ένα ποίημα σου έρχονται μελωδίες οι οποίες δεν θα ερχότανε αν δεν διάβαζες τα ποίηματα του. Να ρωτήσω κάτι για ο τίτλος της έκδοσης αυτής του ωραίου CD που είναι πάρα πολύ επιμελημένη, που σου αρέσει να το κοιτάς και να το ανοίγεις και να το ξανακάνεις πάλι. Δεν... Μπορείς να το κάνεις και πολλές φορές, ας πούμε, γιατί είναι τόσο ωραίο όταν το πιάνεις στα χέρια σου. Να πούμε ότι είναι οι υδατογραφίες του Παύλου Χαμπίδη. Α, μπράβο, του ζωγράφου. Του ζωγράφου, ναι. Του Παύλου Χαμπίδη. Ναι, του Παύλου, ναι. Και ο τίτλος είναι από το ποίημα «Σε μια γυναίκα». Α, μάλιστα, αυτό θέλω να ρωτήσω, ναι. Οπότε, Ανδρέα, πες μας και λίγο σε παρακαλώ, γιατί εδώ είχες τη χαρά και την αυτή να συνεργαστείς και με τον Γιώργο Παπαχριστούδη στην ενορχήστρωση των κομματιών, και πες μας και λίγο για τους ανθρώπους, πώς επιλέγησαν και ποιοι είναι αυτοί οι συντελεστές, ώστε να γνωρίσει ο κόσμος και ποιοι άνθρωποι συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά ήταν μεγάλη τύχη και τιμή που ο Γιώργος, με το που άκουσε τα τραγούδια, ενθουσιάστηκε και προχώρησε στην έγκρισή του για να προχωρήσει αυτή η έκδοση. Φυσικά ήρθαν μετά σπουδαίοι ερμηνευτές στο στούντιο και σπουδαίοι μουσικοί. Να τους αναφέρουμε η Ρωσαΐα, η Φωτεινή Δάρα, ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης, ο Δημήτρης ο Μπάσης, ο Βασίλης ο Γιζδάκης, η Μόρφη Τσαϊρέλη, ο Κώστας Βασιλιάγκος, η Φιλοθέη Μωράνο, η Σαλίνα Γαβαλά και ο Γιάννης ο Νιάρχος. Και ο Βασίλης Γιζδάκης. Και ο Βασίλης Γιζδάκης, ναι. Και φυσικά χάρη στο Γιώργο τον Παπαχριστούδη, που πλέον είμαστε φίλοι. Υπάρχουν και ηθοποιοί, νομίζω, ναι. Ανδρέα, που έκαναν επαγγελία. Ναι, θα τους αναφέρω και τους, ναι. Πηγαίνω στους πρώτες, στους μουσικούς. Ναι. Φυσικά και θα αναφέρω πρώτον το Θύμιο τον Παπαδόπουλο, ναι. Το πολυσύνθετο αυτό Έλληνα μουσικό που παίζει όλη την γκάμα των πνευστών, κλαρινέτα, σαξόφωνα, φλογιές, ειδικά φλάουτα, άριστο συνθέτης, προσωπικότητα του κινηματογράφου, ναι. Άνθρωπος του στούντιο, ενορχιστρωτής του Θάνου του Μικρούτσικο, παραγωγός, ναι. Ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας, σπουδαίος μουσικός που έπαιξε μπουζούκι, λαούτο και μαντολίνο.
Και να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Ο Βαγγέλης ο Κονταράτος και ο Κωστής Πυρένης στις κιθάρες. Ο Γιάννης ο Πλαγιανάκος, υπέροχο κοντραμπάσο. Η Ηλιάνα η Κορέτσι, βιολοντσέλο. Ο Γρηγόρης ο Συντρίδης στα τύμπανα. Ο Δημήτρης ο Χωριανόπουλος στα ακουστά, που ήταν και έκανε και την επιμέλεια των ηχογραφήσεων. Η Βασιλική Μαζαράκη στο βιολί. Ο Νίκος ο Απέργης από την Ορχήστρα των Κυκλάδων. Ναι, ναι. Φυσαρμόνικα, που έχει παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο, το σημαντικότερο ρόλο στο CD, γιατί με βοήθησε στην αρχή και στην παρότρινση και στην επιμέλεια της αρχικής παρτιτούρας. Και ο Δημήτρης ο Σαφαρίδης στο όμποε. Και φυσικά να αναφερθούμε και στους ηθοποιούς, στον Λεωνίδα τον Κακούρη και στο Στέλιο τον Μάινα και στην Αθηνά τη Χατζη Αθανασίου και στην Ειρήνη Σαρίογλου, στην απαγγελία του τέταρτου ποίηματος. Πολύ ωραία. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσες μια πολύ καλή εικόνα για να καταλάβουμε πόσο σοβαρή ήταν η δουλειά και επίπονη επί μήνες για να βγει αυτό το πολύ ωραίο, αυτή η πολύ ωραία έκδοση, που την αξίζει και ο ποιητής βέβαια, αλλά και το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από τη στιγμή την οποία ανέλαβε να τιμήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τους δύο δηλαδή τόμους των απάντων, αλλά και με αυτή την πολύ ωραία έκδοση. Τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και να'ναι το φεγγάρι το τρελό μες στα κλαδιά, που την άγρυπνη μαγεία του μοιράζει. Να'ναι εκείνο που γλυκαίνει και ταράζει την καρδιά, και στις μέθης την κορφή την ανεβάζει. Και να'ναι το φεγγάρι που χαρίζει στη στιγμή μια αναλόκοτη κι αόριστη σαγίνη. Κι είναι η γη, κι η ύπαρξή μου καθαρέ. Προσευχή που λένε κρίνη. Και να'ναι απ' το φεγγάρι που με θέρας μαλακός και τον κόσμο με τα χέρια μου τυλίγω. Φέγγος άρωμα και χρώμα, ρόδο κύχος μαγικός, και σκυρτώντας με το σύμπαν βαθιά σνίγω. Θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η οποία συνέβαλε με την παρουσία της και με την εκτέλεσή της και στη δημιουργία αυτού του ωραίου έργου. Θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν με την Ηρώ Σαΐα. Ηρώ, χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις σε αυτή μας την εκπομπή, η οποία νομίζω ότι είναι μια εκπομπή που την αξίζει και το ίδιο με και ο ποιητής και ο συνθέτης ο Ανδρέας ο Αναγνωστόπουλος. Χαρά και τιμή μου που μη συνομιλώ μαζί σου, αγαπημένη μου Θέμη. Ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται και για αυτή την περίσταση, για αυτή την εκδήλωση, τη παρουσίαση του CD και τα μελούμενα για σένα.
που θα πραγματοποιηθεί το Δύο Αθηνών στις 10 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, ναι, μαζί με αγαπημένους και υπέροχους συναδέλφους, σε ενορχήστρες του Γιώργου Παπαχριστούδη, ναι, βέβαια, και σε μουσικές του Ανδρέα Αναγνωστόπουλου, σε ποιήση του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου. Ναι. Και φυσικά πρώτη απόλυμα θα βάλω την εμπνευσμένη Ειρήνη Σαρίογλου, ναι, την, ναι, πρόεδρο του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Τη μαχήτρια, έτσι. Τη μαχήτρια και την πρόεδρο του Beyond Borders Festival στο Καστελόριζο. Ναι, ναι. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος η Ειρήνη, mm-hmm, πρώτα απ' όλα, mm-hmm, εκτός από το ότι είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm, μιλάει γλώσσες, έχει βαθιά καλλιέργεια και μια έμφυτη ευγένεια. Ναι. Και χαίρομαι για όλους αυτούς τους λόγους που θα βρίσκομαι. Και κρατάει και τον ελληνισμό με έναν τρόπο ζωντανό, στο βαθμό που αναλογεί βέβαια σε έναν άνθρωπο και σε μια πρωτοβουλία, έτσι τον ελληνισμό και κυρίως την τέχνη και τον πολιτισμό που αφορά όλο τον, όλο τον κόσμο, ας πούμε. Και κρατάει τον ελληνισμό και το ελληνικό συνέστημα με τρόπο υγιή. Α, το πες ωραία. Ακριβώς χωρίς εθνικιστικές κορώνες, ναι, ναι, και θα προσπαθεί πάντα μέσα αυτού που κάνει να φέρει, να φέρνει πάντα τους δύο λαούς κοντά. Και όχι μόνο. Το πες πολύ ωραία, Ηρώ, είπες το συνέστημα, και αυτό μου άρεσε, το ελληνικό συνέστημα, και επειδή τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά, σου μεταφέραμε και εμείς την αγάπη μας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα υπέροχο βράδυ στις 10 Μαΐου που είπες, να το ευχαριστηθούμε όλοι και να χαρούμε αυτή την πρωτοβουλία και να τιμήσουμε τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ. Έτσι θα είναι, αγαπημένη μου Φέμη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρώ μου, ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αγαπάς, δεν περπατάς, πέτας και πας, μήπως και ξέρεις που πηγαίνεις. Πας με τον ίστρωντα φτερά, θρώουν βιολιά, σπάζουν νερά, με το φεγγάρι μάγια δεν. Μεγάλο που να αγαπάς, δεν περπατάς, πέτας και πας, μήπως και ξέρεις που πηγαίνεις. Πόνος βαθύς, μεγάλο αθώ, μια στην κορφή, μια στο βυθό, ζεις παταλιέσαι, ζεις παταλιέσαι και πεθαίνεις. Ζάλι γλυκιά στην κορφή, μια στο βυθό, το γέλιο σβήνει με το δάκρυ, μέσα σου κύμα μουσικό, γύρω σου θάμπος λυρικό, γαλάζιο φως απ' άκρη σ' άκρη. Περπατάς, πέτας και πας, μήπως και ξέρεις που πηγαίνεις. Πόνος βαθύς, μεγάλο αθώ, μια στην κορφή, μια στο βυθό. Ζεις παταλιέσαι, ζεις παταλιέσαι και
Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, πόσοι θέρμοι μιλούν οι άνθρωποι για αυτή την πρωτοβουλία. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν και συλλεκτική αξία, όπως καταλαβαίνετε. Μένουν στην ιστορία και μένουν στον παρόντα χρόνο, διαμορφώνοντας ένα μέλλοντα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πνευματικοί αυτού του επίπεδου, αλλά και αυτές οι μουσικές, αυτές οι πρωτοβουλίες, οι προσπάθειες, οι εκδοτικές, γράφουν μια ξεχωριστή ιστορία, η οποία προστίθεται στην ιστορία του έθνους. Και η ιστορία δεν είναι μόνο για να θυμόμαστε, είναι η μνήμη πολύτιμο αγαθό, αλλά είναι και να ζούμε το παρόντα χρόνο καλύτερο και να ανοίγουμε έναν δρόμο για το αύριο, για αυτούς που έρχονται, για τη ζωή την ίδια πρωτίστως και μετά για μια καλύτερη ζωή, γιατί όχι. Κυρία Σαρίογλου, βλέπετε εδώ πέρα τι ακούμε. Θα μιλήσουμε και με άλλους συντελεστές και θέλω να μας διαβάσετε κι εσείς ένα ποίημα, σας παρακαλώ, να ακούσουμε τη φωνή σας που διαβάζετε ωραία και να μπούμε και λίγο μέσα στον ποιητή, μέσα στην ποίηση. Με πολύ χαρά. Κάθε μέρα και κάτι γκρεμίζεται μέσα μου. Πολύ μίσο στις καρδιές και στους δρόμους. Νόθοι άνθρωποι, κύβδηλα νομίσματα. Ψευδαργυρωμένες αξίες. Η δυναστεία των λόγων στο θρόνο της τίμιας πράξης. Φεδροί αιμοσταγείς, εθνοσωτήρες και δόλοι. Κι ούτε ένας πυροβολισμός να ξεπλύνει τη μαυρίλα της συμφοράς. Ενώ πάλι συγκροτούνται μυστική θίαση για τη σωτηρία της πατρίδας. Πολυόδυνος και μονάχος, διαβάζω τα πύρινα γράμματα. Με τα λόγια οι χαμελέοντες, με το αίμα οι γενναίοι. Πιστεύω στο Θεό, προσκυνώ την ελευθερία. Ονειρεύομαι τον άνθρωπο. Θέλω να ακούσουμε τώρα μια άλλη ερμηνεύτρια πολύ καλή που συμμετέχει σε αυτή την έκδοση που τις μουσικές έχει γράψει, παραλαμβάνω, ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος. Τα τραγούδια, η στίχη, η ποίηση είναι του Δημήτρη Κάπα Πάπα Κωνσταντίνου. Να ακούσουμε μια άλλη ερμηνεύτρια, τη Μόρφο Τσαϊρέλη. Μόρφο, χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Μόρφο Τσαϊρέλη, που είσαι κοντά μας και που συμμετέχεις και εσύ ως μια πολύ καλή ερμηνεύτρια σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουν εδώ οι άνθρωποι, από τη μια η κυρία Σαρίογλου και από την άλλη ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, για αυτό το σπουδαίο ποιητή, τον Δημήτρη Παπακωνσταντίνου. Σε ακούμε, αν θες. Χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάμε στον Ενικό, μιας και γνωριζόμαστε πολλά φυσικά, χρόνια. Φυσικά, φυσικά. Χαίρομαι πολύ που με καλείτε καταρχήν για αυτή την υπέροχη αφορμή. Για έναν ποιητή που δεν γνώριζα και χάρη στο φίλο τον Ανδρέα τον Αναγνωστόπουλο γνώρισα, ο οποίος επίσης με έφερε σε επαφή και με την κυρία Σαρίογλου, δηλαδή ο ένας έφερνε τον άλλον, μες στην παρέα έμπλεξε και ο Γιώργος ο Παπαχριστούδης που ενορχίστρωσε τη δουλειά αυτή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος και τον θαυμάζω και τον αγαπώ. Τι να πω, πραγματικά άκουσα σχεδόν όλα τα τραγούδια, γιατί λόγω της μεσολάβησης των γιορτών του Πάσχα δεν είχα την ευκαιρία έτσι, να κάτσω να τον ακροαστώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά, δηλαδή η προσέγγιση και τόσο του Ανδρέα όσο και του Γιώργου που στόλισε έτσι με τους θαυμάσιους μουσικούς τις μελωδίες του Ανδρέα, είναι θαυμάσια. Για τον ποιητή πες με μια φράση, δηλαδή πώς, από αυτά που ακούς, αυτά που πιθανόν διάβασες και λοιπά, δεν είναι πολύ ωραία η σκέψη της Ειρήνης Σαρίογλου να αφοσιωθεί σε έναν τόσο σπουδαίο ποιητή? Με έχει καταπλήξει αυτή η γυναίκα, γιατί μου έχει χαρίσει και άλλες δουλειές, προηγούμενες δουλειές του ΙΔΙΣΜΕ, του ιστορικού κέντρου, του ιστορικού κέντρου που διευθύνει, και έχει πάντα αυτή τη δική της ματιά να αφουγκραστεί, δηλαδή ποιος μπορεί πραγματικά να βγει στο φως. Είναι ένας ποιητής πραγματικά που δεν γνώρισα, δεν είχα ακούσει καν. Ναι, έτσι είναι. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι Κωνσταντινοπολίτες ποιητές έτσι, που δεν τους γνωρίζουμε. Αυτός θεωρείται κορυφαίος, βέβαια, Μόρφο, να πούμε. Χαίρομαι, είναι μια πολύ καλή αφορμή να ακούσει το ελληνικό κοινό και να ακούσει και να διαβάσει. Ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει και έκδοση έτσι ποιητική. Ναι, αλλά το λέω. Δίτομο. Τα άπαντα, τα άπαντα. Ακριβώς. Οπότε 10 Μαΐου θα περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. 10 Μαΐου, ναι, τι όμορφα. Δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε, από τους τραγουδιστές τουλάχιστον θα καταφέρουμε να είμαστε λόγω δουλειάς, αλλά εγώ θα είμαι σίγουρα. Θα είναι όλος ο καλός ο κόσμος και θα το χαρούμε και θα το γιορτάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μόρφο μου, που ήσουν στην παρέα μας. Στον Ανδρέα και στην Ειρήνη. Είναι εδώ δίπλα μου, ναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Σε ακούνε. Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Και όπως σας είπαμε εδώ σε αυτό το υπέροχο CD, την υπέροχη έκδοση, συμμετέχουν και οι ηθοποιοί. Και βέβαια ο αγαπημένος μας Στέλιος Μάινας είναι μέσα στη συντροφιά. Να τον ακούσουμε λίγο να μας διαβάζει ένα ποίημα, γιατί έχουμε την ανάγκη σήμερα, εκτός από τα τραγούδια, να ακούσουμε και τα ποίηματα του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου.
Έχω τόσο πολύ μιλήσει. Και το άσπρο μαύρο και το ύψος βάθος ανάποδα τα πάντα και αντιφάσεις αμέτρητες. Κουράστηκα να σαρκάζω τα δολαρά προσωπία σας. Να τα ξεμαλιάζω, καθώς ο ανθυρός άνεμος στους παιδικούς μου κήπους, η σιωπή, με μαχαιρώνει βαθύτερα. Όμως, την προτιμώ από το κοινικό θέατρο σας. Θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη ερμηνεύτρια που συμμετέχει και στο δίσκο αυτόν, δίνοντας και το δικό της χρώμα στη συμβολή αυτής της παραγωγής, της υπέροχης παραγωγής, τη Φωτεινή Δάρα. Κυρία Δάρα, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ που μπήκατε στη συντροφιά μας. Είμαστε εδώ με την κυρία Σαρίογλου και τον κύριο Ανδρέα Αναγνωστόπουλο δίπλα μας και κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Και νομίζω ότι και εσείς... Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, τη τηλεφωνική αυτή πρόσκληση. Και κυρίως να ευχαριστήσω τους αγαπημένους συνεργάτες και φίλους πια, μπορώ να πω, που έχετε κοντά σας, γιατί πραγματικά μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να συμμετέχω σε αυτόν τον υπέροχο, σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια, που πραγματικά έχει μόνο καλλιτεχνική βάση και καλλιτεχνικά κριτήρια. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, αλλά η Ειρήνη Σαρίογλου υπηρετεί και τον πολιτισμό και την τέχνη όπως λίγοι άνθρωποι στον τόπο αυτό. Εσείς διαβάζοντας ή ακούγοντας τα τραγούδια, τον ποιητή και τον συνθέτη, πέστε μας έτσι μια φράση για την κάθε περίπτωση αυτή. Καταρχήν να πω ότι ο ποιητής, ας ξεκινήσω από τον ποιητή, γιατί ο λόγος είναι πρώτα απ' όλα, άλλωστε το ξέρουμε όλοι και ως Έλληνες γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο λόγος και στο τραγούδι βεβαίως. Είναι δύο αναπόσπαστα βέβαια έτσι, κομμάτια του τραγουδιού, ο λόγος και η μουσική, αλλά ας μου επιτραπεί ως ηθοποιός και ως λάτρης της ελληνικής γλώσσας να πω έτσι δύο λόγια πρώτα για τον ποιητή. Με ξάφνιασε ειλικρινά με την τόση του ευαισθησία, την τόση ευαισθησία του λόγου του, την νοσταλγικότητα της ελληνικής γλώσσας. Μια νοσταλγικότητα που έτσι με φέρνει πίσω σε δικούς μου δασκάλους, πεφωτισμένους ανθρώπους που είχα την τύχη να γνωρίσω κατά τη διάρκεια της μαθητείας μου και των σπουδών μου και στο σχολείο και μετέπειτα στις καλλιτεχνικές μου σπουδές, στη δραματική σχολή και στο εθνικό οδείο, αλλά και στο έτσι, σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχω από την αρχή της πορείας μου μέχρι σήμερα. Ευαισθησία μεγάλη λοιπόν, νοσταλγία για τον ωραίο λόγο, για την ωραία ελληνική γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική περίπτωση και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τον κόσμο που θα μπορέσει έτσι και μέσα από την εξαιρετική αυτή μελοποίηση του Ανδρέα του Αναγνωστόπουλου να, ο κόσμος να ακούσει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα λόγια του ποιητή. Θεωρώ λοιπόν ότι και έτσι έχω περάσει και στο να πω και πράγματα για την μελοποίηση, για τη μουσική αυτού του δίσκου. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει γίνει μια πολύ επιτυχημένη μελοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο η ποίηση να μελοποιηθεί και να είναι σωστή, να είναι σωστά μελοποιημένη, να ακούς ακόμα τα λόγια, να καταλαβαίνεις τι λένε, να εισπράττεις τα νοήματα, να εισπράττεις κυρίως όμως πάνω απ' όλα το συναίσθημα. Στην περίπτωση αυτή έχει γίνει όλο αυτό. Ναι. Από τον κόσμο να το ακούσει, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα διαμάντια, είναι ένα από τα σπάνια, και όχι μόνο η δική μου η συμμετοχή, δεν μιλώ για τη δική μου, για το σύνολο. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέτε. Εγώ χθες άκουσα έτσι ξανά το δίσκο και τον άκουσα σαν άλλη πρώτη φορά, σαν να είμαι έτσι ακροάτρια που ακούει πρώτη φορά κάτι. Ειλικρινά συγκινήθηκα βαθιά και με τις ερμηνείες των συναδέλφων μου και με την πολύ πολύ επιτυχημένη προσπάθεια που έχει γίνει και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία μας μεταφέρει σε μια πολύ ευγενική εποχή, σε μια εποχή που ο λόγος ήταν κόσμημα στην καθημερινότητα, που ήταν συμπεριφορά ταυτόχρονα, που ήταν ένας δρόμος που άνοιγε στα όμορφα αισθήματα να περπατήσουν και να ανταμώσουν και άλλα τέτοια. Έτσι δεν είναι? Και ο λόγος, να πω έτσι ότι κάτι που πιστεύω και μου δίνεται και την αφορμή να το πω, ότι ο λόγος αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας και το αντίθετο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία πολλές φορές μας οδηγεί
και είναι αυτή που δημιουργεί οι κοινωνικές συνθήκες, είναι αυτές που δημιουργούν και το λόγο της κάθε εποχής, τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται ο λόγος, αλλά και ο λόγος μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία μας. Φυσικά. Και ο λόγος και η τέχνη λοιπόν, στην υπηρεσία της κοινωνίας για ένα καλύτερο κόσμο. Όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι έτσι ένα βήμα, ένα πολύ μικρό βηματάκι, αλλά πολύ σημαντικό για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Άρα, κυρία Δάρα, στις 10 Μαΐου θα έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Δίο Αθηνών να απολαύσουμε, να χαρούμε αυτά τα τραγούδια, την ποίηση, τους ωραίους μουσικούς εσάς και να έχουμε ένα υπέροχο βράδυ. Μια μυθαγωγία, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Για να τη ζήσουμε μαζί. Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Και φύγες κάποιο δειλινό λεπτή σκιά θολής χειμέρα. Και στις ψυχής τον ουρανό έγειρε το όνειρο της μέρας. Πίσω γκρεμνός μπρος μου βουνό, τώρα κι η νύχτα κι ο αγέρας. Απ' τα ξανθά τα καλοκαίρια μια στάχτη μου μείνε στα χέρια. Και στην αλόφρονη ψυχή μια πίκρα κόκκινη στιφή σπάζουν κλαδιά, βογούν ανέμοι κι είναι η καρδιά φλόγα που τρέμει. Απ' τα ξανθά τα καλοκαίρια μια στάχτη μου μοίρε στα χέρια. Θέλω να μας πείτε, κυρία Σαρίογλου, εδώ στην ωραία αυτή συνάντηση που έχουμε, να μας πείτε λίγο τα σχέδιά σας, τι άλλο έτσι έχουμε, γιατί εδώ υπάρχουν ενδιαφέροντα ωραία. Το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών έχει ως στόχο να κάνει την επιστήμη της ιστορίας αγαπητή στο ευρύ κοινό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κάνουμε δύο πράγματα. Εκδόσεις που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης και κάθε έκδοση συνοδεύεται από το δικό της ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτή τη στιγμή εκδώσαμε μια συγκλονιστική μαρτυρία για τα Μοσχονήσια που βρίσκονται δίπλα στα Ιβαλή της Βασιλικής Ράλη. Πρόσφατα χάσαμε πριν από ένα μήνα 100 ετών. Μια εκπληκτική συγγραφέα που έχει γράψει πάνω από 30 πονήματα για την ιστορία των Μοσχονησίων. Και αυτό το κάνουμε ιστορικό ντοκιμαντέρ. Μεταξύ άλλων εκδόσεων που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενέβης για την υποχρεωτική ανταλλαγή του πληθυσμού 1922-1924 με ξένους, Τούρκους και Έλληνες ιστορικούς σε δική μας επιμέλεια, το οποίο και αυτό θα είναι έτοιμο μέσα στο έτος. Τρέχουν παραγωγές πολλές. Κρατάτε επαφή και με το Πανεπιστήμιο γιατί διδάσκεται εκεί. Σωστά, κάθε Πέμπτη Παρασκευή είμαι στη γενέτειρά μου στην Κωνσταντινούπολη. Έχω την τιμή να διδάσκω ελληνική ιστορία σε Τούρκους φοιτητές στην ελληνική γλώσσα. Φαντάζομαι ότι από εκεί γυρίζετε κάθε φορά ανανεωμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και πολύ χαρούμενοι. Αυτό είναι αλήθεια. Και σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε. Ναι, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται για τον πολύ κόσμο κουραστικά, αλλά ουσιαστικά τροφοδοτούν την ψυχή μας. Ναι. Έχετε βρει ένα ρυθμό τέτοιο που το ευχαριστιέστε αφενός, αφετέρου ερευνάτε ερευνώντας χαίρεστε, ερευνώντας ανακαλύπτετε πράγματα. Αυτό σας δίνει ζωή, οπότε το έχετε συνδυάσει και με την ίδια σας τη ζωή. Αιτιολογώ την ύπαρξή μου πάνω στη γη. Αιτιολογείτε την ύπαρξή σας. Με αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ροδαμίτη. Αντρέα Αναγνωστόπουλε, σε παρακαλώ, και με τον Αντρέα είμαστε βέβαια φίλοι αρκετά χρόνια και τον ξέρω καλά. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ προσεκτικά την ποίηση με τη μουσική. Έχεις έτσι κάτι, βλέπεις μπροστά σου, ωραίο, έχεις κάτι που γράφεις τώρα, που παίζεις τώρα? Καταρχήν υπάρχουν πολλοί κρυμμένοι θησαυροί από την πόλη, άλλοι ποιητές, ξεχασμένοι, μελοποιήσεις. Μέσα στο διάστημα αυτό έχουν γίνει πάρα πολλές. Ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στα ποίηματα του Αντώνη Σαμαράκη,
με την επιμέλεια της συζύγου του. Έχουμε ελοποιήσει του Σεφέρη κάποια ποίηματα μετά από παράδοση της Ειρήνης στο φεστιβάλ του Καστελόζου το 2021 που είχαμε πάει με τη Μόρφο την Τζανιέλη. Ναι. Θα παραλυφθεί το φεστιβάλ, κυρία Σαρίουλου. Ναι, είναι ένα από τα πράγματα που κάνει το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Φέτος είναι η 8η έκδοση. Το διεθνές αυτό. Τρόπο. Το διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Που διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο. Ωραία. Ναι, Αντρέα, σε ευχαριστώ. Έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις? Όχι, να ευχαριστήσω. Είναι τιμή μου η έκδοση αυτή από το Ίδρυμα. Εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ιστορικό Μελετών. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να αφιερώσω όλη αυτή την προσπάθεια στη μητέρα της Ειρήνης, την Κέτη Αραϊτζοπούλου Σαρίογλου, που δεν γνώρισα ποτέ, όπως και τον ποιητή. Εύχομαι κάπου να ακουστούν οι μελωδίες, να φτάσουν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνώρισα ποτέ, και να σας περιμένουμε όλους 10 Μαΐου να γιορτάσουμε μαζί. Πρέπει να σου πω εδώ εγώ ότι δεν συμφωνώ ότι δεν τη γνώρισες. Τη γνώρισες με ένα φαντασιακό τρόπο, γιατί μπήκε και αυτή με στους προγόνους αφού την αγάπησες. Για σέγνεψαν ουράνια, ποιος θα βρει στο χαρόντα βοτάνια. Και γύρε στον ύπνο το βαθύ. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Ήταν μια ωραία, πολύ ωραία συνάντηση με την κυρία Σαρίογλου, που εκπροσωπεί ως διευθύντρια το πολύ σπουδαίο Ίδρυμα των Ιστορικών Μελετών και κάνει αυτές όλες τις εκδόσεις και αυτές όλες τις παραγωγές, εκδηλώσεις και τις έρευνες γενικότερα, για να κρατήσει τον ελληνισμό. Έναν ελληνισμό όμως που σας καναλώ δεν είναι παρελθόν, μόνο είναι και παρόν και ελπίζουμε να είναι και μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντρέα Αναγνωστόπουλο με τις ωραίες αυτές μελοποιήσεις του που συνέθεσε, ανέδειξε με τον τρόπο του και αυτό τον ποιητή, τον σπουδαίο ποιητή Δημήτρη Κάπα Πάπα Κωνσταντίνου, ο οποίος πραγματικά είναι μια τεράστια μορφή και θεωρείται κορυφαίος ποιητής του αιώνα στην περιοχή, στην πόλη δηλαδή. Και σας αποχαιρετούμε καπεδόν και τα μελούμενα για σένα. Ο δίσκος αυτός θα παιχτεί 10 Μαΐου στο 2 Αθηνών και σας περιμένουν οι συντελεστές, αλλά και εμείς θα είμαστε εκεί. Από μένα, το Θέμη Ροδαμίτη, που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και τον τεχνικό μας εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Κώστα Κυριακάκη, από τη Φωνή της Ελλάδας, από την εκπομπή δική μας πόλη, για και χαρά σε όλους. Πόσες αγκαλιάσανε πλημμύρες και μήνες δέντροι χωρίς κλαριά. Έφυγες δε σώπασαν τα ειδόνια, πάλι και λαϊδούνε τα νερά. Πλάνες ερωτές τερά. Έφυγες δε σώπασα τα ειδόνια, πάλι και λαϊδούνε τα νερά. Κι αν παίρνουν οι άνθρωποι τα χρόνια, ίδια η ζωή κυλά αιώνια. Πάτη πλάνες ερωτές. Πάθη πλάνες ερωτές.